Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη Γερμανία, όχι τη Γερμανία ιστορικά, ούτε για τους πολέμους, ούτε για όλα αυτά. Είμαστε για να μιλήσουμε για τη Γερμανία του σήμερα, για την απλή καθημερινότητα του Γερμανού πολίτη, για τους πολιτικούς της Γερμανίας, για τη σχέση με την Ελλάδα, για τα επόμενα πρόσωπα που θα βγουν στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας κατά πάσα πιθανότητα και πώς βλέπουμε το μέλλον αυτή της χώρας. Γιατί μας νοιάζει? Γιατί έχει άμεση σχέση με εμάς βέβαια. Καλωσορίζω τον Γιάννη Τσιριγότη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, οικονομολόγος και έχει κάνει και μεταπτυχιακά στα χρηματιστήρια. Στο Σικάγο, στο Ρούσβελτ. Είμαι ειδικός σε καθαρίσεις συγχωνεύσεις και ρεστοποιήσεις συγχωνεύσεων επιχειρήσεων. Έτσι, διεκδίδεται δηλαδή. Έχετε δει το έργο Other People's Money με τον Ντένι Ντεβίτο, ο Πανχάιν. Ή το Wall Street με το Γκέκο και όλα αυτά. Αυτή την ειδικότητα έχω. Έτσι. Αυτή είναι η ειδικότητα. Συν χρηματιστηριακή άδεια με σιτίες Αθήνας, το χρηματιστήριο της Αθήνας. Την έβγαλα στο ελληνικό χρηματιστηριακή κάποτε. Στα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί κυνήγα εγώ πολύ. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ήμουν ο τύπος του φραπέ και τα κόμματα στη σχολή. Έτσι. Και εγώ το κυνήγα τη δουλειά μου, έτσι, πάρα πολύ, τις σπουδές μου. Συν μεσητική άδεια Γερμανίας. Ωραία, και από ό,τι ξέρω, έχεις και μια εφημερίδα της Ομογένειας. Είμαι ο ιδιοκτήτης της ίντερνετ ηλεκτρονικής εφημερίδας των Ελλήνων Ομογενών του Βερολίνου, τη Yellow Journal. Mm-hmm. Είμαστε πάνω 73.500 περίπου άτομα, έτσι, με την τελευταία απογραφή της Eurostat Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Έτσι, και πάμε για 100.000 Έλληνες. Έτσι. Άντε. Ναι. Άντε, έτσι όπως πάμε, θα πάνε όλοι οι Έλληνες εκεί. Όχι, δεν είναι και δύσκολο. Και θα έρθουν όλοι οι Γερμανοί εδώ. Αυτό συμβαίνει. Γιατί οι συνταξιούχοι έρχονται με τα τροχόσπεδα λόγω καιρού, λόγω θάλασσης και καλού καιρού. Και αγοράζουν και σπίτια. Και αγοράζουν και τζάμπα σπίτια, έτσι πλέον. Γιατί είναι τζάμπα. Και εμείς πάμε εκεί να κάνουμε πάλι για μια άλλη μια φορά τους μετανάστες. Ναι, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι όπως την εποχή του 60 που πηγαίνανε με τα γραφεία. Αυτή τώρα με τη νέα κυβέρνηση στη Γερμανία. Έτσι, που θα βγει. Που θα βγει, θα περάσουν όλοι, θα περνάνε από τεστ. Έτσι. Όχι κοπόσεως, κανονικά. Υγείας, τα πάντα. Όλα. Θα μας κοιτάνε και στα δόντια. Βέβαια, σαφέστατα. Ναι. Όπως το Auschwitz κάποτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα στη Γερμανία. Μου έλεγες πριν ότι ο Γερμανός πολίτης δεν ζει καλά. Όχι, όχι, όχι. Είναι τραγική κατάσταση. Για πες μου, για κάνε μου περιγραφές. Αυτό φταίει. Εγώ έχω μεγαλώσει και γεννηθεί στη Γερμανία. Έτσι, τυχαίνει να έχω διακριθεί. Έχω δύο βραβεία δημοσιογραφίας. Το ένα Faust και το άλλο το Herban. Έτσι. Herman, το ένα Faust μου το έδωσε η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ το 2008. Έτσι. Ήταν για το RTL, το γερμανικό κανάλι, το μεγαλύτερο. Το ξέρεις αυτό το RTL. Έτσι. Ναι, το ξέρω. Συγκεκριμένα για το ντοκιμεντάρ φιλμ που τράβηξα ο ίδιος στο Μαγδεβούργο, έτσι, για το πρόβλημα του ρατσισμού και τη νέο ναζί της Γερμανίας. Γι' αυτό με παράβασε η Μέρκελ τότε το 2008. Έτσι. Λοιπόν, στη Φραγκφούρτη έγινε αυτό. Έτσι. Στο ερώτημά μας. Ναι, ναι. Και έχω πάρει και το βραβείο, το ανώτατο μετάλλιο τιμής της Γερμανίας, στον Bundesverdienst Orden. Ωραία, επειδή μας δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πολύ γερμανικά. Όχι, ναι, ναι, πάμε να μας πεις αυτά που ξέρεις. Όχι, λέω, έχω μεγαλώσει και γεννηθεί στη Γερμανία. Ωραία. Και πώς είναι η ζωή στη Γερμανία, πώς ήταν και πώς είναι. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη Γερμανία που εγκατέλειψα για να έρθω για σπουδές εδώ, έτσι, το 1994, έτσι, συγκεκριμένα. Ουδέμια σχέση και η δομή του κράτους έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως η δημοκρατία που ξέραμε της BRD, τη συντηρητική δημοκρατία. Έτσι. Τώρα με τις τρομοκρατικές εκδηλώσεις που γίνονται, αυτά τα επιθέσεις που γίνονται, δεν έχει πλέον ρόλο η αστυνομία στη Γερμανία. Μπαίνει απευθείας η Bundeswehr, δηλαδή ο στρατός. Έτσι. Δηλαδή μπορεί η Verfassung, δηλαδή το σύνταγμα της Γερμανίας, έχει αλλάξει δομή. Με τις τελευταίες διατάξεις που έχουν. Έχει γίνει πιο αυταρχικό. Πολύ μάλιστα. Αυταρχικό. Δηλαδή, στην ουσία δεν υπάρχει δημοκρατία στη Γερμανία. Έτσι. Αυτά τα λέμε, τα έχουμε συζητήσει. Άλλωστε, εγώ είμαι διαπιστευμένος στην Καγκελαρία και στη Γερμανική Βουλή χρόνια. Έτσι. Και παρακολουθώ μέσω διαδικτύου τώρα τη Γερμανική Βουλή. Έτσι. Οι τελευταίες διατάξεις που ψηφίστηκαν ισχύει, μπορεί να μπει μέσα ο στρατός, δηλαδή ο φαντάρος, έτσι, και να σε εξκλήρεις με το μασίνγκι, έτσι, με το πολυβόλο, έτσι, εκείνη τη στιγμή, στο σπίτι σου δηλαδή. Έτσι. Και χωρίς, γίνεται και χωρίς τέντερα μας συλλήψεως ή... Χωρίς να υπάρχουν δηλαδή νομικές διαδικασίες. Νομικές, μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και σε ελέγχει. Για να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Οι Γερμανοί σε τι κατάσταση βρίσκονται οικονομικά? Σε τραγική κατάσταση. Αυτό έχει θέμα, είναι άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, έχει σχέση. Έτσι. Όταν σε διαχωρίζει, πρώτον, είναι δύο φάσεις. Όταν είναι χαμηλό επίπεδο το εκπαιδευτικό σύστημα και είναι χαλαρά τα πράγματα από τον νηπιαγωγείο και μετά όλο ένα κλίμα στούφιν, έτσι, δηλαδή, και την ορντίνου στούφιν, δηλαδή, που έχει στη μέση, την πέμπτη έκτη δημοτικού, που σε διαχωρίζει σε τρεις τάξεις σχολείων. Έτσι. Λοιπόν, ή θα πας στο γυμνάζιο, ή στο Ρεάλσουλε, ή στο Χάουπτσουλε.
Λοιπόν, εγώ την είχα πάθει αυτή την πλάκα, γιατί στο γυμνάσιο μου στην 7η τάξη με πηγαίνανε με μπλάο μπριφ, έτσι, με το πράσινο μπλε γράμμα, με πηγαίνανε με 3 πεντάρια που είχα συγκεκριμένα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Το 3 πεντάρι είναι κακός μαθητής. Α, δηλαδή χωρίζουν τους μαθητές. Βέβαια, από την 5η μέχρι τη δημοτικού. Συνήθως αυτό γίνεται ανάλογα με τα κρατήδια της Γερμανίας. Έτσι. Εγώ ήμουν στον Ίντα Ζάξεν συγκεκριμένα και γι' αυτό αναγκάστηκα και πήγα στο ελληνικό σχολείο της Γερμανίας, στο Λίνγκεν, στο Μπίλεφελτ. Το ελληνογερμανικό σχολείο, το δικό μας. Ήταν ο βασικός η αιτία, γιατί δεν έπαιρνα καλά τα γράμματα. Έτσι, εγώ τότε που ήμουν. Παρόλο που ο πατέρας μου ήταν γιατρός με δικιά του κλινική στη Γερμανία και η μάνα μου η ίδια. Έτσι. Οι Έλληνες δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, θεωρείς ότι ξεκινάει το πρόβλημα λοιπόν από το ίδιο το σύστημα. Το σύστημα εκπαίδευσης. Δηλαδή είναι χαμηλό το επίπεδο εκπαίδευσης. Δηλαδή είναι χαλαρά. Εμείς δηλαδή έχουμε την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ. Όχι, υψηλό. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι χαλαρά. Δηλαδή από το νηπιαγωγείο ασχολούνται με μπάστεν, δηλαδή με πλασιλίνη και αειδίες και τέτοια. Και όσο ανεβαίνει μέχρι να πα στο αμπιτούα, δηλαδή, έτσι σαν να λέμε πανελλήνιες εδώ πέρα, ας πούμε, έτσι, ναι, που δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο πανελλήνιες με το γερμανικό επίπεδο το αμπιτούα. Έτσι. Το αμπιτούα είναι πιο ψηλό επίπεδο από το πανελλήνιες. Γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα και αναγνώριση των ελληνικών σχολείων στη Γερμανία. Έτσι. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Δεν αναγνωρίζονται. Τι λες. Ναι. Λοιπόν, ασχέτως από αυτή την πολιτική του Τσιπρέ, το Κουμούνι, δηλαδή, το οποίο βέβαια θέλει να καταργήσει τα μητρικά σχολεία και τις εκκλησίες και γενικά αυτά τα σχολεία που πήγαινα εγώ στον Μπίλεφελτ, το ελληνικό γυμνάσιο και το λύκειο. Κάτσε, γιατί μου λες τώρα κάτι άλλο. Θέλει η ελληνική κυβέρνηση να καταργήσει. Σαφέστατα, είναι η γραμμή αυτή. Είναι το ευρωπαϊκό σχολείο, το πανευρωπαϊκό σχολείο, το πολυπολιτισμικό θέλουν να κάνουν. Είναι η γραμμή, είναι η οδηγία αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, γιατί είμαι διαπιστωμένη και στην Ευρωβουλή ήμουν χρόνια γι' αυτό. Για πες μου κάτι άλλο τώρα. Θεωρείς λοιπόν ότι ένα πρόβλημα είναι το γερμανικό σύστημα. Εγώ βέβαια δεν το γνωρίζω. Το μόνο καλό έχει ότι από την 7η τάξη μέχρι την 12η, έτσι, 13η συγγνώμη, τάξη, μπορεί να διαλέξεις Gebietsfächer, δηλαδή διαχωρισμούς, δηλαδή μαθήματα διαχωρισμούς, επιλογής. Α, κάνεις μαθήματα επιλογής. Δηλαδή και γλώσσες πολλές, λατινικά μπορεί να διαλέξεις, ισπανικά, γαλλικά, έτσι, και αρχαία ελληνικά. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ εδώ θα έχουμε καταργήσει τα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί είναι η δομή του προβλήματος. Το κοινωνικό social problem της Γερμανίας. Έτσι. Παράγουν όχι πολίτες μορφωμένους για να μπορούν να έχουμε άμεση δημοκρατία, αυτό που λέει ο νέος καγκελάριος σήμερα, ο Γκάουλαντ συγκεκριμένα, τη Φρέντι. Έτσι. Θέλουμε να κάνουμε να προωθήσουμε το ελβετικό σύστημα του Καποδίστρια στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Βαρέθηκα με τις αηδίες και τις αχλαμάρες της Μέρκελ, έτσι, και του Καλοτσάκια, του Σόμπλε, του Κόμπλεξ. Έτσι. Αυτό είπε. Μισό λεπτάκι. Καταρχάς να προσέχουμε λίγο γιατί ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο νέος καγκελάριος που θα έρθει θα θελήσει να φέρει στη Γερμανία το ελβετικό σύστημα. Το ελβετικό σύστημα, η δημοκρατία. Στο άμεσο δημοκρατικό. Έτσι. Το οποίο στηρίζει τον αριστοτελισμό. Συγκεκριμένα αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, το γεωργικό σύστημα. Έτσι. Έχει σοβαρότητα αυτό που λέω. Δεν είναι η απλή κλασική συντηρητική αθηναϊκή δημοκρατία, έτσι. Δηλαδή το λαοπλάνο των δημαγωγών, έτσι. Που τους πληρώνουμε και όλους και από πάνω, έτσι. Λέμε για το γεωργικό. Επειδή είμαι και οικονομολόγος, έχει σημασία με το εισόδημα, με την παραγωγή, έτσι. Έχει αυτό. Γιατί η παραγωγή στη Γερμανία καταστράφηκε. Έτσι. Κάτσε τώρα, μήπως κάτι σημαντικό. Γιατί καταστράφηκε η παραγωγή. Η γεωργική είναι λίγη. Είναι λίγοι που ασχολούνται με τη γεωργία, έτσι. Λοιπόν, έχει όμως κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία είναι συγκεκριμένη. Έτσι. Κάτω κυρίως στη Βαβαρία είναι αυτά. Βαβαρία και Μπάντεν-Βιούρτεμβερκ και τέτοια. Έτσι. Στη Νότια Γερμανία συγκεκριμένα. Ασχέτως από τη διαφορά με την Ανατολική Γερμανία, έχουμε πρόβλημα και αυτό στο τομέα αυτό. Έτσι. Δηλαδή? Η Τρόιχαν δεν έκανε καλά τη δουλειά της με το Σόιμπλε. Έτσι. Έχουμε διαφορές μισθοδοσίες μεταξύ Ανατολικής Γερμανίας και Δυτικής Γερμανίας. Α, παίρνουν λιγότερη Ανατολική. Βέβαια. Και διαφορά υπάρχει και στο φύλλο δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έτσι. Λοιπόν, πληρώνονται λιγότερα γυναίκες. Ναι. Καλά, η Γερμανία θεωρούνταν μια χώρα στην οποία η γυναίκα έχει αλλάξει τώρα. Έχει αλλάξει. Είναι με το Stundenlohn συγκεκριμένα. Έχει σπάσει και η αγορά εργασία, το εργατικό δίκαιο δηλαδή. Έτσι. Ναι. Πόση υπάρχει μεγάλη ανεργία στη Γερμανία? Τραγική. Εδώ παίρνουν κόσμο απ' έξω. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονται είναι εικονικά. Το Arbeitsamt. Άλλωστε το Arbeitsamt
το Job Center συγκεκριμένα, σε θεωρεί, διότι η δομή από τότε που πτώχευσε και καταστράφηκε από τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο του Χίτλερ η Γερμανία, η δομή του κράτους συγκεκριμένα δεν είναι κράτος, έτσι, είναι υποκατοχή το κράτος. Εκτός από ότι πριν από 3 χρόνια συγκεκριμένα απελευθερώθηκε νομικά με τα Lösegelder της επανένωσης το 1989, δηλαδή με αυτά τα λεφτά που δώσανε όπως σε παίρνουν όμηρο για να σε απελευθερώσει που σε έκλεψε ο άλλος, έτσι. Σου δίνει λίτρα. Λίτρα, αυτά. Ήταν λίτρα αυτά που πληρώσαν οι Γερμανοί το 1989 με τον Γκολ, έτσι. Και, λοιπόν, συν τη ΕΦΤΠ αυτό, την πολιτική της ΕΦΤΠ το συγκεκριμένο το χώρο. Έχουμε την αίσθηση όμως ότι η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει πολλή παραγωγή και ειδικά στο βιομηχανικό τομέα. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, δεν ήθελα να τονίσω, για να μην κουράζω κιόλας το κοινό, έτσι. Ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει γερμανικό κράτος πριν από 3 χρόνια. Έτσι. Τώρα είναι γερμανικό κράτος. Σιγά σιγά. Και πάλι έχουμε πρόβλημα. Εννοείς επειδή υπήρχαν όλοι αυτοί οι περιορισμοί στο στρατό. Ήταν υποκατοχή. Έτσι. Και η BND, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, της Γερμανίας, απελευθερώθηκε πριν από 3 χρόνια. Το τελευταίο στάδιο δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, στην ουσία η Γερμανία δεν είναι κράτος. Είναι επιχείρηση. Είναι business. Έτσι. Μάλιστα, η δομή του κράτους αυτό. Έτσι. Δηλαδή η Verfassung, το Σύνταγμα. Εάν διαβάσει κανείς το Σύνταγμα, έτσι, γιατί πρόκειται και εγώ να πάρω τη γερμανική υπηκότητα σε ντόμος, έχει σημασία αυτό. Το έχω διαβάσει. Έτσι, τη Verfassung, δηλαδή, το Σύνταγμα της Γερμανίας. Έτσι. Το οποίο βέβαια αποσπάται σιγά σιγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα στρατηγική της νέας προσίας. Έτσι, της νέας προσίας. Ναι, ναι, της νέας προσίας του νέου καγκελάριου, έτσι, του Γκάουλαντ, του Αλεξάνδρα Γκάουλαντ, Dr. Γκάουλαντ Αλεξάνδρα, έτσι, ο οποίος είναι συνάδελφος κι αυτός, έχει εφημερίδα, είναι δημοσιογράφος και δικηγόρος. Έτσι, εσύ το έχεις σίγουρος ότι θα βγει. Σαφέστατα, το ξέρουν όλοι. Έτσι. Είτε θα βγει μόνος του, ή με συμμαχία, έτσι. Με την FTP μαζί ή με ένα κομμάτι της ΕΣΠΕΝΤΕ, γιατί και εκεί στην ΕΣΠΕΝΤΕ, εντός της ΕΣΠΕΝΤΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έτσι. Έχουμε πρόβλημα συσχετισμού, έχουμε διχόνοια μεταξύ τους, έτσι, στο κόμμα. Έτσι. Πώς βλέπεις τα ακροδεξιά κόμματα στη Γερμανία? Επειδή έχω ασχοληθεί εγώ με το θέμα ρατσισμό και νεοναζί, οι άνθρωποι είναι μουρλοί, έτσι. Αυτή είναι η χειρότερη, εδώ έχουμε τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή της Γερμανίας, η ΕΝΠΕΝΤΕ δηλαδή, είναι μουρλοί, πιο χειρότερη, έτσι. Λοιπόν, δεν του ψηφίζει κανένα στην ουσία. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Είναι άσε που είναι εκτός της νομοθεσίας το κόμμα αυτό. Έτσι. Είναι εκτός νομοθεσίας. Σαφέστατα. Ποιο άλλο υπάρχει κόμμα το οποίο να είναι ακροδεξιό? Υπάρχει άλλο? Υπάρχει μια οργάνωση, όχι οργάνωση, σαν demonstration θα το έλεγα. Έτσι, το οποίο είναι κυρίως στη Δρέσδη δραστηριοποιείται. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα μου διαφεύγει. Τώρα μου διαφεύγει και εμένα. Ναι. Αυτοί που κάνανε τις πορείες. Ακριβώς αυτό είναι η πορεία. Αλλά στην ουσία αυτό το κόμμα που θα κυβερνήσει, αυτό που λέω με τον Γκάουλαντ, είναι η εναλλακτική Γερμανία. Έτσι, η AfD. Έτσι, η Alternative für Deutschland. Έτσι. Πώς βλέπεις την Γερμανία στο μέλλον? Μια χαρά. Καταρχάς η στρατηγική μας, εδώ το έχουμε συζητήσει στην καγκελαρία πριν από 2 μήνες συγκεκριμένα, περίπου, που με καλέσαν και εμένα, νυχτιάτικα κιόλας, γιατί αυτές οι σκέψεις γίνουν νύχτα, έτσι. Λοιπόν, εκτάκτως, έτσι. Πώς θα είναι η στρατηγική, το τιμόνι δηλαδή, πώς θα, από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει. Καταρχάς η Γερμανία θα φέρει το Μάρκο πάλι, το γερμανικό Μάρκο πίσω, έτσι. Γι' αυτό μαζέψαμε και το χρυσάφι, έτσι, από όλη τη γη, έτσι. Δεύτερον, για να φτιάξουν τη νέα προσία που λέω, έτσι. Δεύτερον, θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, τελείως, έτσι. Λοιπόν. Το λένε πολύ αυτό. Ναι, ναι. Θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, θα σουτάρουμε όλα τους τσεμπέριδες, τα Ισλάμ και Σαβούρα αυτή, τα οποία η υψηλή κοινωνία της βιομηχανίας, η βιομηχανή δηλαδή της Γερμανίας, την κοπανίσαν όλοι, έτσι. Με offshore εταιρείες είναι όλοι τους, έτσι. Με λογαριασμούς, έτσι, στην Ζυρίχη κτλ. Τυχαίνει να ήμουν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω τώρα. Όποιος θέλει, δίνει το βιογραφικό μου, δείχνει. Εντάξει. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι όλοι έχουν έξοδο στο εξωτερικό τα λεφτά. Έτσι. Στην ουσία είναι ένα κούφιο του βάρη η Γερμανία οικονομικά. Έτσι. Δεν υπάρχει Παναγία πλέον στην ουσία. Έτσι. Αλλά πώς γίνεται εκεί να παίρνει ξανά? Μόνο εγχώρια οικονομία υπάρχει. Έτσι. Εγχώρια οικονομία. Απλώς τους παίρνανε τα τσεμπέρια αυτά τη Σαβούρα που μαζέψε η Μέρκελ, γιατί είχε γίνει συμφωνία με την ψηλή κοινωνία των βιομηχάνων, δηλαδή των επιχειρηματιών, να έχουν τζάμπα σκλάβους δηλαδή, έτσι, για 20 σέντς την ώρα, με 50 σέντς την ώρα. Έτσι. Για να είναι με ομάδα πράγματα. Και κυρίως για το θέμα του Bundeswehr, του στρατού δηλαδή, το θέμα για τον εξοπλισμό για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που έρχεται. Έτσι. Για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που έρχεται. Ναι, ναι, ναι.
Πιστεύεις δηλαδή ότι θα γίνει τέτοιος παγκόσμιος? Ναι, απλώς η Γερμανία και αυτή σε εξοπλίζει με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια. Με το στρατό. Το πρόγραμμα αυτό είναι μέχρι το 2019 συγκεκριμένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρουμε ότι κατά βάση η Γερμανία έχει υλικοφιλίες. Ναι. Δηλαδή, από τη μία ούτε η Ρωσία τη συμπαθεί άσχετα με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, αυτό με τη Ρωσία είναι θέμα εμπορικό με τη Γερμανία. Ναι. Ούτε η Αμερική τη συμπαθεί και έχει αρχίσει να φαίνεται ότι λίγο του χτυπάνε κιόλα. Ναι. Άλλωστε και τα τρομοκρατικά. Κυρίως οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι με του Εβραίου. Λοιπόν, ωραία. Με του Σιωνιστέ Εβραίου, συγγνώμη, να είμαστε σαφέστατοι. Ναι, γιατί άλλο Εβραίο σκέτο που είναι ο Λαοτζίκο και άλλο Σιωνιστή Μουρλό φανατικό Εβραίο. Κατάλαβα. Ο Νεταξίτη. Λοιπόν, ωραία. Πιστεύει ότι στο επόμενο διάστημα θα τη χτυπήσουν τη Γερμανία? Τη βλέπουν και ανεβαίνει. Την εκβιάζουν. Άλλωστε την Deutsche Bank τη χτυπήσανε. Τη Volkswagen τη χτυπήσανε. Έτσι. Γι' αυτό κάνει είναι. Και τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Συγκεκριμένα, τώρα. Εγώ που είχα ιδρύσει στη Φραγκφούρτη την επενδυτική εταιρεία, τη Hermes Investment Corporation, που μπήκε στο χρηματιστήριο, την παράλληλη αγορά τη Φραγκφούρτη. Η συνέτρεζα μου ήταν η UBS, η Ζήριχη, η ΕΛ Τράπεζα. Δεν πρέπει να λέμε τέτοια. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τώρα. Είναι παλιά όχι, ιστορία. Όχι, είναι εταιρεία. Ναι, είναι πολύ παλιά. Είναι από το 2004 αυτό. Δεν είναι παλιά ιστορία. Λοιπόν, ήθελα να τονίσω το εξής, ότι από τότε είχε προετοιμαστεί το θέμα της Lehman Brothers, τη τεχνητή κρίση, έτσι, στη Wall Street, έτσι. Αυτή η φάση του cyber bullying, cyber πόλεμο, έτσι, με τις μυστικές υπηρεσίες, κυρίως ο οικονομικός παγκόσμιος πόλεμος που ήταν, αυτή η πρώτη φάση δηλαδή, έτσι, που ολοκληρώνεται τώρα, έτσι, το 2017 με 2018, έτσι. Λοιπόν, το οποίο βέβαια το περιμένουμε όλοι το 18 να γίνει το μεγάλο κράχ στην Αμερική, το κανονικό, τύπου 39-40, έτσι, το 1939-40, έτσι, τέτοιο, δηλαδή Black Monday, έτσι. Πιστεύεις θα γίνει κράχ στην Αμερική? Σαφέστατα, ναι, ναι. Άλλωστε είναι φουσκωμένα όλα, είναι μούφα, έτσι, δεν υπάρχει, όλα είναι σαν τραπουλόχατα, έτσι. Που σημαίνει αυτό, και τα ομόλογα, και τα διεθνή χρέη, έτσι, λοιπόν. Στην ουσία η Γερμανία έκανε πόλεμο τόσο καιρό τώρα μεταξύ Αμερικής, έτσι, δηλαδή ο ένας χτύπαγε τον άλλον. Πάμε σαν η Γερμανία ευθύνεται για το θέμα της Ιρλανδίας με την Apple, έτσι, με τα λίτρα, πώς το λένε, το πρόστιμα. Έτσι. Δηλαδή, ο ένας χτυπάει και τον ίδιο κάνει και με την Τουρκία, νομίζω. Ακριβώς. Καλά, η Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία, είναι άλλη ιστορία εκεί πέρα με τον Ερντογάν, εντάξει. Αλλά αυτό θα κοπεί σιγά-σιγά, γιατί είναι γεωπολιτικό το ζήτημα πλέον, έτσι. Γιατί η Γερμανία με την Ελλάδα, αυτή η επιθετικότητα που δείχνει τουλάχιστον η κυβέρνηση της Μέρκελ προς την Ελλάδα και ο Wolfgang Schäuble, πώς το βλέπεις αυτό, γιατί απλώς, θα συνεχιστεί αυτή η επιθετικότητα? Απλώς η λογική του λογιστηρίου της Ευρώπης μακροχρόνια δεν έχει δομή. Έτσι. Πρέπει να υπάρχουν και οι άλλες γεωστρατηγικές μεθόδους και εργαλεία που είναι ο στρατός, είναι η επιβολή, η τεχνολογία, έτσι, και όλα τα άλλα. Έτσι. Δηλαδή το λογιστήριο που είναι η Γερμανία, έτσι, ο λογιστής δηλαδή, ο Κυριάκος δηλαδή, η ατμομηχανή δεν τραβάει πλέον. Και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι στο Βερολίνο πάνω. Έτσι. Δηλαδή η υψηλή κοινωνία του Βερολίνου, δηλαδή, η μπειραρία και το. Ισχύει ότι το χρέος της Ελλάδας σώζει τη Γερμανία? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Ανάποδα. Έχει καταστραφεί η Γερμανία με την πολιτική της Μέρκελ. Συγκεκριμένα ο λογαριασμός έχει πιάσει 700 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Έτσι. Να λέμε αλήθεια, τα νούμερα μετράνε. Έτσι, mm-hmm. Στην ουσία, στην πράξη της ζωής, έτσι, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Γενικά όμως αυτή η πολιτική δίνε συνέχεια και έγκρινε στο κοινοβούλιο το γερμανικό. Ναι, αλλά δεν είναι δικά τους λεφτά, είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι έτσι, είναι, δανείζονται από τις παγκόσμιες αγορές αυτοί, έτσι, με τα ομολογιακές αγορές. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη γραμμή που είναι, δεν υπάρχουν χρήματα στην ουσία, αυτό ήθελα, σαν οικονομολόγο μιλάω, όλα είναι μάπα, μούφα, φούσκες, έτσι, δεν υπάρχουν χρήματα. Η εμπράγματη οικονομία είναι οι πρώτες ύλες, έτσι. Λοιπόν, η ουσιαστική οικονομία, έτσι. Τι θέλει η Γερμανία από την Ελλάδα? Τι θέλει η Γερμανία? Απλώς θα ήθελε τα πετρέλα, την ενέργεια, έτσι. Γιατί σαν Φλόριδα της Ευρώπης την βλέπει, έτσι. Τουρισμό δηλαδή, έτσι, για τους συνταξιούχους κυρίως. Δεν τους βγαίνει αυτό. Δεν τους βγαίνει, ναι. Αυτό σου λέω, έχει αλλάξει η γραμμή τώρα, γι' αυτό καταλάβεις. Και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός που άλλωστε στις υπηρεδυνάμεις, έτσι. Γιατί δηλαδή για τους υδρογονάνθρακες τουλάχιστον εγώ βλέπω Ισραήλ, βλέπω Αμερική. Όχι, δεν είναι μόνο για θέμα υδρογονάνθρακο. Η Ελλάδα δεν είναι θέμα μόνο πετρέλα και γκάζια και
όσμιο, κυρίως συγκεκριμένα στα Ίμια και πάνω στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής, στα Ορυχεία, έτσι, συγκεκριμένα, έτσι. Είναι δύο μεγάλα πόστα αυτά, έτσι, που είναι οι Καναδείς το, έχουν πιάσει το πόστο αυτά, έτσι. Λοιπόν, που είναι η θυγατρική της Μπέρικ, έτσι, συγκεκριμένα, έτσι, της μεγαλύτερης εταιρείας ορυχείων χρυσού στον κόσμο, έτσι. Μονοπόλιο δηλαδή, στην ουσία, έτσι. Της Μπέρικ Γκόλτς, ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, συγκεκριμένα, η Ελντοράδο είναι θυγατρικό μαγαζί της Μπέρικ, έτσι. Λοιπόν, ήθελα να τονίσω το εξής, ότι η Ελλάδα πάνω στη Θράκη έχει ρουμπίνια, έτσι, διαμάντια. Έχουμε τρομερές αλουμίνιες, έτσι, πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω και καλά, έτσι. Ναι. Έχουμε πρώτες ύλες πολλές, έτσι, λοιπόν. Ναι. Και σπάνιες γεές. Άλλωστε, αυτό είχα γράψει παλιά άθρα και κάποτε, πολύ παλιά, και σαν case studies και σαν τυχιούχος, γιατί η Τυχιακή είναι στην παγκόσμια αγορά του χρυσού συγκεκριμένα, έτσι. Λοιπόν, ο Θοδόσης ξέρει τότε, θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, και έχω δώσει διαλέξεις κιόλας. Ήθελα να τονίσω τότε ότι βλέπει περισσότερο σαν η ίδια η Ελλάδα για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επί Καραμαλή του Γέρου, έτσι, λοιπόν, του Άιμνηστου, ήταν η πρίκα της, ήταν αυτό, ήταν το, πώς τα λένε, για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Τα μετάλλα και τα, οι πρώτες ύλες, ναι. Όχι, και μετά η τελευταία είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός, έτσι, το οποίο αυτά είναι υπηρεσίες, θεωρούνται υπηρεσίες, έτσι, αυτά, έτσι. Και η ναυτιλία δεν ανήκει στην Ελλάδα. Τι πιστεύεις ότι σκεδιάζουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια? Απλώς θα τη βλέπουν σαν απικία τους πλέον, έτσι. Είναι εξαγοραζόμενο μαγαζί από το 2015 το καλοκαίρι, με το Βαρουφάκι, με το Γιάννη, με το ένα νι, έτσι. Δηλαδή τον κολλητό του Σόρος, να λέμε αλήθειες τώρα, έτσι. Λοιπόν, και του Κίσιγκερ και του Ρότσιλντ, έτσι, γιατί όλη αυτή η ιστορία, όπως με το Σόρα, άλλη ιστορία και εκεί παραμύθι γι' αυτό. Μην ξεφεύγουμε, όμως θέλω να μείνουμε εδώ. Για να προλάβουμε, δεν να έχουμε προλάβουμε, χρόνο. Ναι. Λοιπόν, και γενικά, για να μην κουράζω και το κοινό και εσένα, ευχαριστώ και όλες που με καλέσεις. Λοιπόν, η δομή είναι πλέον η συμμαχία με τις BRICS δυνάμεις, έτσι, με τον Βλαντίμιρο Πούτιν. Έτσι. Είναι το νέο στρατόπεδο, είναι το αντίθετο στρατόπεδο, γιατί υπάρχουν δύο αντίθετα πόλη στη γη πλέον, έτσι. Mm. Τύπου, πώς θα λένε, κρύος πόλεμος, πώς θα λένε. Ψυχρός πόλεμος, συγγνώμη, το είπαμε για διαμανικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η Αμερική με το Ισραήλ, με την Αγγλία, με την Γαλλία, παίζει και η Γαλλία, έτσι, το παίζει πινακωτή η Γαλλία, έτσι. Ωραία. Ο Ισπανός και ο Ιταλός, έτσι. Λοιπόν, και άλλες δυνάμεις, εναντίον Γερμανίας, που είναι κολλητή πλέον με τον Βλαδίμηρο, έτσι, τον Πούτιν, έτσι. Είναι ο κεντρικός ο Βλαδίμηρος του στρατοπέδου αυτό, έτσι. Ο Βορειοκορεάτης, ο Κινέζος, έτσι. Οι BRICS δυνάμεις δηλαδή, έτσι, όλα το... Οι δυνάμεις, δηλαδή, ναι. Θεωρείς ότι η Γερμανία θα πάει με τις δυνάμεις της BRICS? Σαφέστατα, ναι, σαφέστατα. Τώρα, είναι θέμα χρόνου, τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει αυτή η πολιτική, έτσι. Α, μάλιστα. Ναι. Και φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία, έτσι. Τελείως. Έτσι. Και μένουν οι υπόλοιποι? Δεν τους ενδιαφέρει, ο καθένας κοιτάει τον ποπό του. Για πες μου κάτι τώρα. Η Ελλάδα πιστεύεις θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Το χρέος πάνω στο Βερολίνο το έχουν διαγράψει στην ουσία, στην πράξη, στο μυαλό τους. Έτσι. Τα 700 δισεκατομμύρια. Έτσι. Δεν γίνεται δυνατόν. Έτσι. Η δομή της Ελλάδας δεν έχουμε παραγωγικότητα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχρεωθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί αυτό το πράγμα για να ξεχρεωθεί είναι για τα επόμενα 300 χρόνια. Τι θα κάνω, θα μας πετάξουν στο Δουνουτού? Ποιο Δουνουτού? Το Δουνουτού είναι ένα βοηθητικό μέσο, είναι, έτσι, του Ρότσιλντ είναι, έτσι, του Δουνουτού. Έτσι. Και η ίδια η διευθύντρια, η κυρία Λαγκάρτ, είναι ένα εργαλείο, δεν είναι τίποτα. Είναι μια βιτρίνα είναι η ίδια. Άλλωστε, όποιος έχει αυτό το πόστο, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, ξεκληρίζεται, ξεφτιλίζεται, δικάζεται κτλ. Έτσι. Είναι γνωστό, έτσι, δεν είναι, εντάξει, εκβιαστικά, έτσι. Ναι, μεν παίρνεις μεγάλο μισθό, αλλά... Ξέρεις, έχουν stand-by, έτσι. ναι, είναι συνηθισμένα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι. Είναι γνωστά αυτά. Ωραία, λοιπόν. Οπότε λες εσύ ότι η Γερμανία θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενωθεί με τα BRICS. Με τις BRICS δυνάμεις, και, δηλαδή με τον κεντρικό ηγέτη που είναι ο Βλαδίμιρος Πούτιν, του Κρεμλίνου της Μόσχας, έτσι, του στρατοπέδου αυτό, το αντίθετο στρατοπέδου. Έτσι. Έχει παρατηρηθεί όμως πάντα ότι η Γερμανία με την. Με τη Ρωσία φτιάχνουν υλικοφιλίες. Ναι. Μα είναι εμπορικό το θέμα. Χωρίς το πετρέλαιο και τον γκάζι του Βλαδιμίρου δεν είναι τίποτα η Γερμανία. Έτσι. Μάλιστα. Και η πολιτική της Μέρκελ για το Κυπριακό, το οποίο τώρα το πουλάει ο Τσιπρέο, το κουμουνί, έτσι. Λοιπόν, δεν τραβάει και αυτό, έτσι, με τον γκάζι και τα πετρέλαια, έτσι, και με την Exxon και με την BP και όλα αυτά που έχουν μπει μέσα, με τις πλατφόρμες που τα αγοράσαν οι Αμερικάνοι, έτσι.
Λοιπόν, δεν τραβάει και αυτό. Με τον αγωγό, δηλαδή το μεγάλο Ισραήλ συγκεκριμένα. Η πολιτική του μεγάλο Ισραήλ μαζί με την Κρήτη, το θέμα της Κρήτης. Ανεξαρτησία της Κρήτης, αν θυμάσαι καλά, έτσι. Ναι. Έτσι, κούλι και όλα αυτά. Έτσι. Οπότε πώς βλέπεις τα πράγματα στην Ελλάδα άμεσα? Απλούστητα, εγώ σαν πατριωτικό ή ομογενειακή εφημερίδα του Βερολίνου, η Yellow Journal, έτσι, αν δεν βάλουμε μυαλό και βγάλουμε το σκιάχτρο και τις σαβούρες που μας, το σανό που μας έδιναν τόσα χρόνια, έτσι, σαν γαϊδούρια, γαϊδούρα Άγκαθα Πεντέλης, έτσι, δεν μπορούμε να στρωθούμε ποτέ. Άλλωστε, το σπίτι σου το κοιτάς σαν νοικοκύρης, έτσι. Αν έχεις υποχρεωθεί, ποιος φταίει, αυτός που σου έδωσε το δάνειο ή αυτός που το πήρε, έτσι. Δηλαδή είναι θέμα νοικοκυριού, έτσι. Καλά, το πήραμε και λίγο με τη βία, έτσι, με το πιστόλι στον κρόταφο. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα. Παρακαλώ, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, η εκπομπή τελείωσε, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή τύχη, καλή συνέχεια και να μας στέλνεις νέα από τη Γερμανία. Λοιπόν, είμαι η ομογενειακή εφημερίδα Yellow Journal. Είχα 4 άτομα προσωπικό, έτσι. Μεγάλο δημοσιογράφος και μία γραμματέα κτλ. Έχω 2 γραφεία, ένα στο Βερολίνο και ένα στην Αθήνα. 7 χρόνια ανταποκριτής διεθνούς εμβέλειας ήμουνα, έτσι, στα ξένα ΜΜΕ. Θα με βρείτε στο www, αυτό με επιτρέπετε. Έτσι. Βέβαια, www. yellowjournalberlin.blogspot.com. Η ομογενειακή εφημερίδα των Ελλήνων του Βερολίνου στο διαδίκτυο ίντερνετ, ηλεκτρονικά, η οποία θέλει να μας καπελώσει τώρα εδώ το Υπουργείο ΜΜΕ της Αδελάδος, έτσι. Με την νεοδοντολογία, την ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά. Γεια σας.